καμιά φορά λέμε ένταξη, 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 αλλά τι σημαίνει ένταξη? Ένταξη σημαίνει να φύγουμε από το καταβλισμό και να πάμε σε ένα σπίτι στην Αλικαρνασσό? Όχι. Πιστεύω πως ένταξη δεν είναι ο τόπος που ζεις, αλλά ο τρόπος που ζεις. Έχουμε πολλά όνειρα, και εμείς σαν γυναίκες και τα παιδιά μας, αλλά για κάποιο λόγο σταματάνε. Γυναίκες Ρωμά. Γυναίκες τσιγκάνες που μεγάλωσαν στα στενά όρια ενός καταβλισμού. Παντρεύτηκαν όταν ήταν ακόμη ανήλικα παιδιά. Γέννησαν τα δικά τους παιδιά, είδαν τη ζωή τους να καθορίζεται σχεδόν νομοτελειακά από άγραφους νόμους, παραδόσεις, αξίες και νοοτροπίες που σήμερα νιώθουν ότι δεν τους ταιριάζουν πια. Πήγα λοιπόν, ζήτησα δουλειά σε ένα catering, μου τη δώσανε, χωρίς βέβαια να τους πω ότι γεια σας, ξέρετε, είμαι η Αφροδίτη και είμαι τσιγκάνα και θέλω δουλειά. Ξεκίνησα να δουλεύω και δεν ήξερε κανείς πως είμαι τσιγκάνα. Κουβέντα στη κουβέντα ήρθε αυτό ότι, παιδιά, εγώ είμαι τσιγκάνα και έμεινα στο καταβλισμό. Έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Μετά από πόσο καιρό? Μετά έγινε από κανένα μήνα, ενάμιση περίπου. Και είχα προλάβει λοιπόν να σε γνωρίσουν, ναι, έτσι, ναι, κανονικά σαν άνθρωπο. Αυτό, με γνώριζαν σαν άνθρωπο, όχι σαν τσιγκάνα εκείνη τη στιγμή. Το 2021, οι γυναίκες του οικισμού ίδρυσαν το Σύλλογο Γυναικών Η Μητέρα. Για να ακουστεί η φωνή τους, όπως μου είπε και η Αφροδίτη. Για να στηρίξουν η μία την άλλη. Να αλλάξουν τη θέση τους τόσο μέσα στη μικρή κοινωνία των Ρωμά, όσο και έξω από τον καταβλισμό, στη μεγάλη κοινωνία. Ήθελαμε να ακουστεί η φωνή μας προς τα έξω και να φωνάξουμε ότι δεν είμαστε τσιγκάνες, είμαστε γυναίκες. Θέλοντας να αποκτήσουμε πρόσβαση σε όλα μας τα δικαιώματα. Είναι δικαιώματα που μας τα στερήσανε λόγω της ρετσινιάς που μας κολλάνε. Οπότε είπαμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας. Εγώ έχω κάποια όνειρα για τα παιδιά μου. Να σπουδάσουν, να βρουν μια δουλειά, να προχωρήσουν τη ζωή τους παραπέρα. Να μην μείνουν κι αυτοί πίσω όπως έχουμε μείνει εμείς πίσω. Και να μην ζουν εδώ μέσα στο καταβλισμό. Να ζουν κάπου έξω. Να έχουν τη δική τους τη ζωή. Η μεγαλύτερη επιθυμία της Μαρίας ήταν να ξέρει γράμματα. Δεν πήγε σχολείο και σήμερα δεν ξέρει ούτε το όνομά της να γράφει, αλλά ούτε και τους αριθμούς να αναγνωρίζει. Είμαι γράμματη, σαν να είμαι τυφλή. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν μπορώ να πιάσω μια δουλειά. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα στη ζωή μας. Δεν θέλω να κάτσουν τα παιδιά μου ούτε μια μέρα από τα μαθήματά τους. Η Αφροδίτη ονειρεύεται για τα παιδιά της να τελειώσουν το σχολείο, να σπουδάσουν και να χτίσουν μια ζωή με προοπτική. Και τα αγόρια της και το κορίτσι της. Γι' αυτήν δεν έχει καμία διαφορά. Ναι, μεν είμαστε Ρωμά, αλλά είμαστε άνθρωποι. Στον ίδιο κόσμο ζούμε όλοι. Σε αυτόν τον αποκλεισμό έζησαν οι παππούδες μας, οι γονείς μας, ζήσαμε εμείς. Είναι υποχρέωσή μας να μην ζήσουν τα παιδιά μας σε αυτό.